Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι ξανά εδώ στη Βάρνα. Εδώ που ένα χρόνο πριν ξεκινήσαμε τις προσπάθειές μας για αυτόν τον θεσμό, γιατί πια έχει γίνει θεσμός η τετραμερής διάσκεψη κορυφής ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Σερβία και τη Ρουμανία. Και βεβαίως είναι ιδιαίτερη χαρά μου που έχουμε την ευκαιρία σήμερα σε αυτή την τετραμερή διάσκεψη να έχουμε και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, έναν σημαντικό συνομιλητή, αλλά και έναν πολύ σημαντικό φίλο, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε για τις δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας των χωρών μας, αλλά και της σταθερής πια τετραμερούς συνεργασίας των τεσσάρων βαλκανικών χωρών με μια χώρα με έναν εταίρο που μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στην περιοχή, όπως είναι το Ισραήλ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ένα χρόνο πριν, τα πράγματα στα Βαλκάνια και στην περιοχή δεν ήταν τόσο αισιόδοξα. Σήμερα παραμένουν οι δυσκολίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παραμένουν οι δυσκολίες, αλλά έχουμε κάνει και πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Να θυμίσω βεβαίως που βρισκόμασταν και 4 χρόνια πριν, όπου ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα υπήρχε καμία προοπτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 5 χρόνια, όπου βρισκόμασταν λίγο πριν τη μεγάλη προσφυγική κρίση και τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που περάσαμε αντιμετωπίζοντάς την και βεβαίως αντιμετωπίζοντας και τις επιπτώσεις που αυτή είχε στις κοινωνίες μας. Είχαμε αργότερα το καλοκαίρι του 2017 μια πολύ δύσκολη χρονιά για την περιοχή, σοβαρές πολιτικές κρίσεις στην Αλβανία, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και βεβαίως αυτές τις δύσκολες στιγμές ακολούθησαν η πολύ πετυχημένη Βουλγαρική Προεδρία, την οποία εμείς εδώ αποφασίσαμε να την ονοματίσουμε Βαλκανική Προεδρία, να είναι Προεδρία όλων μας δηλαδή. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε για την επικείμενη Ρουμανική Προεδρία, που ευελπιστούμε να οδηγήσει σε μια νέα περίοδο για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Και βεβαίως, στο μεσοδιάστημα, είχαμε και ένα ιστορικό γεγονός, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό, που είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, που σηματοδοτεί την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, δίνοντας μια νέα προοπτική για ολόκληρη την περιοχή μας. Μια συμφωνία που θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την ευημερία και την οικονομική συνανάπτυξη στην νοτιοανατολική Ευρώπη και μπορεί να συνεισφέρει βεβαίως και στην αναβάθμιση ολόκληρης περιοχής, αλλά και ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδας, της Μακεδονίας, μετατρέποντάς την σε ένα σημαντικό περιφερειακό, ενεργειακό, εμπορικό, ναυτιλιακό και μεταφορικό διαμετακομιστικό κόμβο. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε τη σημασία που αποδίδουμε στην ενταξιακή πορεία όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά ειδικότερα της Σερβίας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Και έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι είμαστε εδώ 3 βαλκανικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σερβία. Στηρίξαμε παράλληλα τις σημαντικές προσπάθειες του Πρόεδρου Βούτσιτς για τον κρίσιμο διάλογο με την Πρίστινα. Συζητήσαμε επίσης σήμερα για το πώς θα προχωρήσουμε τα project τα οποία έχουμε συναποφασίσει και αφορούν τόσο την ενέργεια όσο και τα project της διασυνδεσιμότητας. Σήμερα, μάλιστα, με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό θα υπογράψουμε μια κοινή διακήρυξη στην οποία θα ορίζονται όλα τα βήματα και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση 2 σημαντικών έργων,
του εξυγχρονισμού της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Μπουρκάς-Βάρνας, που μαζί με την γραμμή από Θεσσαλονίκη μέχρι Αλεξανδρούπολη και από Αλεξανδρούπολη ως Μπουρκάς, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ένα πολύ σύγχρονο και ταχύ σιδηροδρομικό δίκτυο. Και επίσης τη δημιουργία ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας από την Αλεξανδρούπολη ως την περιοχή Μαρίτσα, που είναι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, και από εκεί βεβαίως με τις ήδη υπάρχουσες οδούς προς Σόφια ή προς Βάρνα και Μπουργκάς. Θα υπογράψουμε λοιπόν την και θα υπογραμμίσουμε την επιθυμία μας να προχωρήσουμε γρήγορα στην κατασκευή αυτού του έργου, και γι' αυτόν τον λόγο προχωρούμε και στη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας η οποία θα αναλάβει την κατασκευή και τη διαχείριση του έργου. Επίσης, σήμερα μιλήσαμε για τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από τη συνεργασία μας να επενδύσουμε σε αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Ο IGB, ο κάθετος άξονας που θα μεταφέρει φυσικό αέριο και θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη βουλγαρική αγορά, είναι ένα έργο υψηλής σημασίας, και με την παρουσία σήμερα εδώ του Πρωθυπουργού, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και την δυνατότητα ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, ένα project μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, όχι μόνο για τις χώρες μας, ευρύτερα θα έλεγα για την Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, που είναι ο EastMed, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη, να έχει τη δυνατότητα να πάει και προς τα βόρεια μέσω των ήδη υπαρχουσών υποδομών στην Ελλάδα, να μεταφερθεί στη Βουλγαρία και από εκεί στη Ρουμανία, σε άλλες χώρες. Ένα έργο ιδιαίτερης αξίας, ιδιαίτερης γεωπολιτικής αλλά και οικονομικής αξίας. Βεβαίως, είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την οικονομική συνεργασία των χωρών μας, την εμπορική συνεργασία. Σήμερα, βεβαίως, αυτό σκεφτόμαστε για το πώς θα μπορέσουμε να μην αποτελεί απλά μια συζήτηση κάθε φορά που θα βρισκόμαστε οι τέσσερις ηγέτες, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας μόνιμης συνεργασίας σε επίπεδο βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να έχουμε πιο συχνά την δυνατότητα μιας μόνιμης ανταλλαγής απόψεων. Κατεθέσαμε δε και την πρόταση της δημιουργίας ενός μόνιμου οργανισμού συνεργασίας και ανάπτυξης ανάμεσα στις τέσσερις χώρες μας, μια ιδέα την οποία θα την επεξεργαστούμε σε βάθος το επόμενο διάστημα για να δούμε αν μπορεί αυτό να γίνει πράξη. Τέλος, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Σερβίας σε μια ιδέα που κουβεντιάσαμε μαζί. Η ιδέα είναι αυτή η τετραμερής συνεργασία να εμβαθύνει και να δώσει και ένα μήνυμα ότι έχει στρατηγικό βάθος, και η ιδέα είναι να αναλάβουμε, να συζητήσουμε μάλλον μαζί, την πιθανότητα να διεκδικήσουν οι τέσσερες χώρες μας να είναι υποψήφιες, μάλλον για μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση σε βάθος δεκαετίας, όχι άμεσα. Μια ιδέα την οποία θα την επεξεργαστούμε ακόμα περισσότερο. Ξέρουμε ότι εκτός από την οικονομική συνεργασία, την εμπορική συνεργασία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός ενώνουν τους λαούς μας και δίνουν και το μήνυμα της αναγκαιότητας στα Βαλκάνια να μην αναγνωρίζονται στον κόσμο ως μια περιοχή εντάσεων, αλλά και ως μια περιοχή συνεργασίας, φιλίας, ευγενούς άμυλας
και αυτή την ιδέα θα την επεξεργαστούμε το επόμενο διάστημα από κοινού, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις σε μία από τις επόμενες συναντήσεις μας. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την θερμή φιλοξενία, να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Ιζαλινό Πρωθυπουργό, όπου η παρουσία του σήμερα εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για όχι μόνο για το πολύ σημαντικό project του EastMed, αλλά συνολικότερα για την προοπτική της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας και να ευχηθώ η επόμενη συνάντησή μας να είναι μια συνάντηση όπου θα έχουμε να ανακοινώσουμε όχι μόνο μελλοντικά project, αλλά και έναν απολογισμό ένα πολύ σημαντικό απολογισμό που θα έχει ήδη αποφέρει πάρα πολύ θετικά ωφέλη για τους λαούς μας, τόσο σε οικονομικό, εμπορικό επίπεδο, όσο όμως και σε κάτι το οποίο είναι ανεκτίμητο, και αυτό είναι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή.